Ακούστε, είναι θέση επιστημονική που την έχω πολύ πριν ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική, ότι θα πρέπει να σεβόμαστε το Σύνταγμα και την ακροτελεύτια διάταξή του που μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό, όχι σε κάθε νόμο. Ακούστε, επειδή από το τηλέφωνο δεν σας ακούω καλά, να ολοκληρώσω τοποθέτησή μου και ευχαριστώ να πω ό,τι θέλετε. Η δε πολιτική ανυπακοή με την έννοια ότι αντιτιθέμαστε σε ένα νόμο που ισχύει και το θεωρούμε άδικο και αντισταγματικό, είναι μια παλαιά παράδοση των δυτικών δημοκρατιών. Σας θυμίζω την περίπτωση της Ρόζα Πάρκς, της μαύρης ακτιβίστριας, που κάθισε στη θέση για λευκούς όταν απογορευόταν αυτός τους μαύρους, πράγμα που οδήγησε στην αναγνώριση από το συνταγματικό, από το απανότο δικαστήριο των ΗΠΑ, της ισότητας μεταξύ των φυλών. Επομένως, αυτό το οποίο είπα και που ήταν μια θέση αρχής που αφορούσε, νομίζω, ως πολιτική θέση αρχής στον οποιοδήποτε που θέλει να είναι δημοκρατικός πολίτης, είναι ότι έχουμε καθήκον κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένας νόμος που παραβιάζει τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, ναι, είναι άδικος και αντισταγματικός, δηλαδή τι θέμαστε σε αυτόν. Ναι, για το αν υπάρχει αυτός ο νόμος που παραβιάζει, ποιος το αποφασίζει? Δεν πρέπει κάποιος να το αποφασίσει? Ο καθένας μόνος του από εμάς τους πολίτες μπορούμε να αποφασίσουμε ότι ένας νόμος είναι, παραβιάζει ευθύνες και άρα δεν τον τηρούμε? Παίρνουμε την ευθύνη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες όταν παραβιάζουμε τους νόμους. Και ακριβώς εκεί έρχεται. Ναι, αλλά οι ποινικές ευθύνες όμως και οι επιπτώσεις θα αφορούσαν τους εργαζόμενους, δεν αφορούσαν εσάς που το είπατε. Εγώ είπα για την προσωπική μου στάση και τι θα έκανα αν ήμουν εργαζόμενος. Κατάλαβα. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, δεν υιοθέτησε αυτή τη θέση τη δική σας. Ναι, προφανώς. Γιατί εγώ μίλησα για την προσωπική μου θέση αρχής ως πολιτικού ανθρώπου και ως συνταγματολόγου. Από εκεί και μετά, για να μπορέσει να υιοθετηθεί αυτή μια θέση σε ευρεία κλίμακα, θα πρέπει να έχει γίνει μια ανάλογη προετοιμασία. Δηλαδή, το αρμόδιο συνδικάτο, γιατί δεν είναι θέση, δεν είναι δουλειά κανένας κόμματος αυτό. Το ίδιο το σωματείο πρέπει να αποφασίσει. Θα πρέπει να εξετάσει τις συνθήκες, γιατί ξέρετε, οι θέσεις αρχής είναι καλές, αλλά τις πολιτικές μάχες τις δίνουμε εκεί που μπορούν να κερδιθούν. Επομένως, εφόσον το σωματείο θύμισε ότι μια τέτοια στάση δεν θα ήταν δυνατόν να ευδοκιμήσει τις παρούσες πολιτικές συνθήκες, δεν μπορώ εγώ να ασκήσω κριτική στην άποψη αυτή, γιατί προφανώς θα δείξω καλύτερα. Κύριε Κατρούγκα, να σας πω κάτι. Δεν το θεωρώ τυχαίο ότι σε χώρους όπου ζητούν τις νομικές σας συμβουλές εμφανίζονται ακραίες μορφές αγώνα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που εσείς ήσασταν ένας από αυτούς που δίνατε συμβουλές νομικές και συντάγματος κλπ. Στους διοικητικούς του MEP. Αν εννοείται ότι και η νομική μου και η πολιτική στάση είναι συνεπής και θεωρώ ότι η κοινωνία πρέπει να αντιστέκεται, έχετε δίκιο. Έχω βρεθεί αλληλέγγυος με πολλές πλευρές τέτοιου αγώνα. Θα σας έλεγα και τις Χουριές, στην Ιερισσό, αν θέλετε να πάρουμε όλες τις περιπτώσεις. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη, τώρα για δώστε μια απάντηση, τώρα που έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα προς την θέση αρχής. Ναι. Φαντάζεστε ο καθένας από εμάς να αποφάσει μόνος του να μην εφαρμόσει ένα νόμο κάνοντας χρήση της ιδέας περί πολιτικής ανυπακοής? Θα κατέρευε κάθε έννοια κράτους. Οφείλουμε να πω ότι το άρθρο 120 του Συντάγματος αναφέρεται μόνο για κατάληψη για τη βία. Και όχι γενικώς για ό,τι μπαίνει στο μυαλό του καθενός. Άρα λοιπόν είναι ατυχή η σύμπτωση, είναι ατυχή η αναφορά. Το άρθρο είναι συγκεκριμένο. Για την περίπτωση που κάπως προσπαθεί να καταλύσει το Σύνταγμα για τη βία. Και όχι γενικά οποτεδήποτε οποιοδήποτε νομίζει ότι καταλύεται το Σύνταγμα. Αντιθέτως, θα ήταν πολύ υπεύθυνη η στάση του κ. Κατρούγκαλου αν έλεγε ότι μπορούν να πάνε να προσβάλλουν το νόμο συνταγματικό στα δικαστήρια. Ναι, το να θέσουμε τους νόμους και τις αποφάσεις υπό δικαστική κρίση, αυτό είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο και δημοκρατικό. Το να λέει όμως ο καθένας μας κάνω ό,τι μου γουστάρει, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός από μόνος μου, αυτό με συγχωρείτε είναι ζούγκλα και θέλω να προσθέσω το εξής. Είμαι βέβαιος, γιατί ο κ. Κατρούγκαλος είναι πρόσωπο που από ό,τι φαίνεται έχει ήθος, όλες αυτές οι νομικές συμβουλές δίδονται δωρεάν σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν τέτοιου είδους συμβουλές. Γιατί άλλοι συναδελφοί του εξωγνωρίζουν βγάζουν και πολλά λεφτά για να δίνουν τέτοιου είδους συμβουλές. Εγώ τις περισσότερες συμβουλές για δικαιώματα πράγματι τις δίνω προ μπόνου. Ναι, εσείς. Ξέρω όμως και το ξέρετε και εσείς, άλλοι
συναδελφοί εργατολόγοι, πίσω από τέτοιου είδους συμβουλές έχουν βγάλει ολόκληρες περιουσίες. Συμφωνία. Αλλά επειδή είχαμε το θέμα, να σας πω μια σκέψη απλώς, γιατί περνάω τώρα τον έλεγχο και δεν θα μπορέσω πια να συζητήσω μαζί σας. Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, ακραίες βέβαια, δεν μπορεί να το κάνει αυτός καθημερινά για οποιοδήποτε νόμο. Σας είπα την περίπτωση Sparks, σας είπα την περίπτωση του Γκάντι, που κάπως αντιπαρατίθεται σε ένα νόμο που είχε σπίσει ακόμα και μια δημοκρατία. Εδώ κύριε Κατρούγκαλε, εσείς βέβαια είσαστε. Μια φρασούλα να την πω. Κύριε Κατρούγκαλε, εσείς είσαστε συνταγματολόγος βέβαια, αλλά εδώ βλέπω στο, αυτό που επικαλεί τον κύριο Γεωργιάδη στο άρθρο του συντάγματος, ότι μιλάει όντως για κατάληψη δια της βίας. Διαβάστε την παράγραφο 4. Διαβάστε την παράγραφο 2. Πώς θα αλλάξει ένα νόμο, ρε Γιώργο? Κάπως σε κάποια στιγμή, πώς θα μελετήσει. Η παράγραφος 2 λέει ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους είναι υποχρέωση των Ελλήνων. Δεν λέει τίποτα άλλο. Διαβάστε όλη τη φράση. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση των Ελλήνων. Άλλο είναι αυτό. Άρα, όχι, δεν είναι καθόλου άλλο. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό. Η υποχρέωσή μας επομένως είναι να σεβόμαστε τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν το κρίνω καθένα. Ακούστε, ωραία, αυτή είναι η ερώτηση που μου θέσατε. Να ξέρω το Σύνταγμα καλύτερα από εσάς. Δεν είναι κομψό, δεν το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι κομψό. Ακούστε. Αυτό το λέει, το ακούστε. Κύριε Γεωργιάδη, το να παραλείπετε τη φράση της βίας από άρθρο 120 είναι πολιτική λαθρογυρία, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Συχνά και στο διαδίκτυο και παντού. Κύριε Γεωργιάδη, με μένα είστε αντιπαρατήρηση πάντοτε με επιχειρήματα. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ακούσετε το επιχείρημα. Σας λέω λοιπόν ότι η παράγραφος 4 προβλέπει πράγματι την περίπτωση της δια της βίας επιχείρηση να καταληφθεί το Σύνταγμα. Γιατί μας επιτρέπει να αντισταθούμε και με τη βία. Η παράγραφος 2 λέει κάτι άλλο. Λέει ότι έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό. Δεν έχουμε υποχρέωση άρα σεβασμού προς τους νόμους που δεν είναι σύμφωνοι προς το Σύνταγμα. Ως προς το ερώτημα. Εάν με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η κοινωνία ζούγκλα, σας λέω ευθέως ότι αυτό είναι μια απόφαση που την παίρνει κανείς σε ακραίες περιπτώσεις. Σας είπα την περίπτωση της Ρόζα Πάρκς, κλασική περίπτωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Την παίρνει κανείς με ευθύνη των πραξιών του, γιατί ξέρει ότι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και ότι μπορεί να έχει ποινικές ευθύνες. Και σας λέω στο τέλος ότι η ενεργοποίηση των τυχών ποινικών ευθυνών είναι πάντοτε ένα θέμα ισχυρισμού δύναμης. Ακόμα και εξουσία δεν ενεργοποιεί αυτές τις ποινικές διατάξεις όταν θεωρεί ότι δεν είναι νομοποιημένη η αντίδραση. Μα αποδέχεστε, κύριε Κατρούγκαλε, ότι θα υπάρξει ποινική αντιμετώπιση των απεργών που δεν θα συμφωνήσουν. Το είπα και στη δήλωσή μου τη θεσμική. Καταλαβαίνετε την αντίφαση που υπάρχει μέσα σε όλο αυτό, έτσι. Δεν είναι καθόλου αντίφαση. Σας λέω ότι οι ποινικές ευθύνες υφίστανται. Σας λέω όμως επίσης ότι όποτε έχει δείξει η κοινωνία ότι αντιστέκεται συλλογικά, η εξουσία διστάζει να ενεργοποιήσει τις ποινικές δικλείδες. Σας λέω για παράδειγμα ότι η καταλήψη των σχολείων, που πράγματι ήταν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, ποτέ δεν καθοδήγησαν σε ποινικές διώξεις, ακριβώς γιατί η κοινωνία αντιλαμβανόταν ότι δεν θα είχε πολιτική νομιμοποίηση αν τις ενεργοποιούσε. Η κοινωνία άρα ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με βάση αυτή την πρακτική ότι εσείς θα καλείτε σε καταλήψεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση αρχής μου είναι ότι η κοινωνία έχει δικαίωμα να αντιστέκεται. Και ότι έχει δικαίωμα να το αντιστέκεται, επικαλούμενη πέρα της αδικίας και το Σύνταγμα. Α, έχετε και πέρα το καταλήψεων. Ναι, βέβαια. Γενικά. Φυσικά. Μα εάν λέγατε γενικά, κύριε Κατρούγκαλε, με συγχωρείτε. Η κατάληψη ως ακραίο μέσο. Μοιάζει και λίγο. Ως ακραίο μέσο πάλι, κατά τη γνώμη μου, είναι νομιμοποιημένο. Κύριε Κατρούγκαλε, μοιάζει και λίγο θράσος να τα βάζει κανείς με ένα συνταγματολόγο, αλλά ένα λεπτό σας παρακαλώ. Εάν λέγατε ότι γενικά σας αρέσει η αντίσταση και εμείς μαζί σας θα είμαστε να αντισταθούμε. Αν επικαλείστε όμως το Σύνταγμα, σας λέω κι εγώ. Το αν ένας νόμος είναι νόμος σύμφωνος με το Σύνταγμα, κάποιο δικαστήριο, κάποια αρχή το ανακηρύσει ως παράνομο ή ως αντισταγματικό ένα νόμο. Δεν ναι. Το αποφασίζει ο καθένας από εμάς μόνος του ποιος είναι σύμφωνος με τους νόμους και ποιος όχι. Έτσι δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν εσείς εχθές καλείτε σε αλληπακοή. Ακούστε, ακριβώς εκεί έγινε η ηθικοπολιτική σημασία του δικαιώματος αντίστασης. Ποιος θα αποφασίσει αν είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα να ζητήσει. Αν είναι πολύ κόσμο, δεν θα είναι. Θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Σας είπα στην περίπτωση τη Ρόζα. Αν λοιπόν αποφασίσει το δικαστήριο ότι είναι αντισταγματικός ο νόμος. Ακούστε με. Η Ρόζα Πράξη παραβίασε ένα νόμο που υπήρχε. Τον παραβίασε για να δώσει ένα πολιτικό παράδειγμα. Και ήξερε ότι θα κριθεί τελικά στο δικαστήριο. Αυτό το έκαναν οι μαύροι ακτιβιστές για 100 χρόνια. 100 χρόνια έχαναν στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια θεωρούσαν αυτούς τους νόμους αντισταγματικούς. Πάνω στα 100 χρόνια, ακριβώς επειδή η κοινωνία αντεμήθηκε την αδικία, κέρδισαν. Αυτό που σας λέω λοιπόν εγώ είναι ότι το ουσιώδες της αντίθεσης της κοινωνίας είναι ένα πολιτικό δικαίωμα. Και φτάνει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και από τον νόμο.
πότε, όταν η κοινωνία κηρύξει τη δύναμή της απέναντι στην εξουσία. Εντάξει τώρα κύριε Κατρούγκαλε, αλλά μην αναγάγετε, μην μεγενθύνετε ένα θέμα συνδικαλιστικής πρακτικής που ορισμένοι λένε ότι δεν πρόκειται παρά για μια συντεχνία που υπερασπίζει δικαιώματα σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και τα βάζετε ίσα ίσα σε μια ζυγαριά. Εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ δεν σας αναφέρομαι στα συνδικαλιστικά. Τέλος πάντων, εμπάσχετε. Και σας λέω, εσείς αποδοκιμάζετε τους αγώνες των μαύρων για ελευθερία. Νομίζετε ότι όχι, αλλά όποιος είναι με τους αγώνες των μαύρων για την ελευθερία δεν σημαίνει απαραίτητος ότι είναι και με τη γενόπτεη. Στην παρούσα βάση. Μην τα βάζουμε στην ίδια ζυγαριά. Διότι μπορεί κάλλιστα να είναι με τους μαύρους και την ελευθερία, αλλά να είναι εναντίον της γενοπτωής το συγκεκριμένο. Και στις δύο περιπτώσεις είναι η κοινωνία απέναντι στην εξουσία. Εντάξει, εδώ είναι θέμα ερμηνείας. Λοιπόν, καλημέρα. Και επίσης δεν το κάνουν. Να είσαι με τους μαύρους δεν μπορεί να το κάνεις και επάγγελμα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε με τους μαύρους και με την. Επιτρέπετε ένα σχόλιο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά. Ένα σχόλιο, δεν θέλω λεπτά. Μου θυμίζει αυτό το ανέκδοτο που λέει και εσύ όμως καταπιέζεις τους μαύρους. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Άλλο πράγμα λέγαμε, για τη ΔΕΗ μιλάμε. Δεν νομίζω ότι είναι ανέκδοτο μιλάμε. Νομίζω ότι είναι ανέκδοτο. Για τη Γενόπ μιλάμε, για τους διακόπτες μιλάγαμε. Ναι, για τα σχολεία είπαμε. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο πάντως. Όχι, δεν τα λέει ο Κατρούγκαλος. Άμα κάνεις 10 καταλήψεις σχολείο, δεν θα σε συλλάβει κανείς γιατί είσαι πολύς κόσμος. Για τις καταλήψεις έχω άλλη ανάγνωση τον κύριο Κατρούγκαλο. Αδύναμες πολιτικές ηγεσίες του παρελθόντος δεν εφάρμοσαν τον νόμο. Λοιπόν. Αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος καταλήψεις, δεν θα είχαμε τώρα τον Τσίπρα υποψήφιο πρωθυπουργό. Α, εσύ είσαι εναντίον δηλαδή αυτού που έχει. Λοιπόν, εντάξει. Δώστε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διάλειμμα, κύριε Γεωργιάδη. Και να γίνεται από εδώ και μπρος. Λοιπόν, έλα, καλημέρα.